Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ομάδας των Αλατέτων, τον κύριο Αλέξανδρο Ζήση. Πρόεδρε, μια χρονιά έφτασε στο τέλος της για την ομάδα των Αλατέτων. Η χρονιά ξεκίνησε με την ομάδα να προετοιμάζεται, να περιμένει την άνοδο στην αλφατοπική κατηγορία. Εξελίχθηκε μια χρονιά που τελείωσε κάπως άγκοψα για την ομάδα. Δυστυχώς η ομάδα επιστρέφει στην αλφατοπική κατηγορία της Εύβοιας. Δύο λόγια για όλη τη χρονιά και ειδικά για τις τελευταίες αγωνιστικές που βρήκε την ομάδα να παλεύει να μείνει στην κατηγορία και να τελικά να επιστρέφει στη β' τοπική κατηγορία. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, έτσι είναι όπως τα είπατε. Ξεκινήσαμε τη χρονιά μας όντας στην δεύτερη κατηγορία της Εύβοιας. Στη συνέχεια πληροφορηθήκαμε ότι μπορούμε να συμμετέχουμε στην πρώτη κατηγορία λόγω της αδυναμίας της σκεπαστής και έτσι βρεθήκαμε στην Α, στην πρώτη κατηγορία της Εύβοιας. Τι να σας πω, ξεκίνησε λίγο η χρονιά δύσκολα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έγινε ένας σχεδιασμός για να είμαστε ανταγωνιστικοί στην πρώτη κατηγορία και να πρωταγωνιστήσουμε στη δεύτερη, σε περίπτωση που θα ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία. Η ομάδα σχεδιάστηκε καλά, δούλεψε πάρα πολύ. Εμείς δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό και ως διοίκηση, όπως κάνουμε πάντα, με αγάπη πάνω απ' όλα και σεβασμό για το άθλημα και για τα παιδιά που το υπηρετούν. Υπηρετούμε, είναι βασική μας αρχή τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο και υπηρετούμε τις αρχές και τις αξίες μας. Δυστυχώς στην πορεία συνέβησαν πάρα πολλά ανάποδα, να τα χαρακτηρίσω, πράγματα. Βρήκαμε πάρα πολλά εμπόδια για άλλη μια φορά. Έτσι έγινε. Είμαι απογοητευμένος, θα έλεγα, και στεναχωρημένος από την κατάληξη. Όχι γιατί ήρθε η πτώση στη δεύτερη κατηγορία, περισσότερο για τον τρόπο που έγινε. Θα σας θυμίσω ότι η ομάδα διεκδικεί όλα τα παιχνίδια με το ήθος της και τις αρχές της, παίζει μόνο για την νίκη. Δεν έχει συνεργασίες και συμμαχίες, από ό,τι φαίνεται, όπως έχουν οι υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούσαμε την παραμονή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εμείς το παλέψαμε όπως έπρεπε με όλες τις δυνάμεις μας. Είχαμε πάρα πολλές ατυχίες. Χάσαμε στο δεύτερο γύρο τον Βασίλη τον Ζαχαριάδη που έκανε χειρουργείο, τον Άγγελο τον Ντούκα που επίσης έπαθε κάταγμα. Τραυματισμούς, αναποδιές, προπονητές, αλλαγές. Θα ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Τάσο τον Ταφταρίδη που ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή την ομάδα και τον Παναγιώτη Σκόδρα που ήταν πριν και μας βοήθησαν πάρα πολύ να παλέψουμε για τους στόχους μας. Θα ευχαριστήσω τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές του ΑΟΛΑ Τσάτουρ που έδωσαν μέχρι το τελευταίο λεπτό ό,τι είχαν και δεν είχαν, με το ήθος τους και τη δουλειά τους πάνω απ' όλα. Και θα σας πω κάτι, και πέρσι η ομάδα στερήθηκε στην πρώτη τελευταία σχεδόν στο τελευταίο λεπτό την άνοδο και το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία και φέτος πάλι στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι δεν είχαμε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε παίζοντας με ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Η ομάδα έχει στερηθεί τουλάχιστον 4 βαθμούς από διαιτητικά λάθη. Έτσι, γιατί τώρα μου επιτρέπετε να το πω, τελείωσε η χρονιά. Έχει στερηθεί τουλάχιστον 4 βαθμούς από διαιτητικά λάθη. Τουλάχιστον. Το ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι είναι στο Αυλονάρι, που είμαστε 1-3 και σοφαριζόμαστε στο 96, 3-3. Και να μην ανασταθώ και σε άλλα παιχνίδια που στερηθήκαμε βαθμούς. Εμείς το πήγαμε με τις δυνατότητές μας. Αυτές ήταν οι δυνατότητές μας. Δικαιούμασταν την παραμονή, γιατί παίξαμε τίμια και χωρίς χάρες. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν τον ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο το σωστό και άλλες ομάδες. Εντάξει, συμβαίνει. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Είναι μια δύσκολη στιγμή για μας. Να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή. Και καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς.